Ήμι, ανάβα. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λιδεόμεθα επέτρεψε βούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας και υπέρ του Κύριων των Θεών ημών συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Προσύλλεκτη, υψώσατε την δε. Ορκίζομαι να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα. Να φυλάτω πίστην εις την πατρίδα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Υπακοήν εις το Σύνταγμα. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους. Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Υποταγήν εις τους ανωτέρους μου. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Να εκτελώ προθήμος και άνευ αντιλογίας. Τας διαταγάστων. Τας διαταγάστων. Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν. Να υπερασπίζω με πίστην και αφοσίωσιν. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου. Μέχρι της τελευταίας ρανίδος του αίματος μου. Τα σημαίας. Τα σημαίας. Να μην τα σε καταλείπω. Να μην τα σε καταλείπω. Μηδένα αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Μηδένα αποχωρίζομαι ποτέ από αυτόν. Νεοσύλλεκτοι οπλίτες της 2017 ΕΣΟ. Σήμερα, κάτω από την πολεμική σημαία του 9ου Συντάγματος Πεζικού, μπροστά στον υποστράτηγο Μπουζάκη Γεώργιο, εκπρόσωπο του κυρίου Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Στρατού και ενώπιον των εκπροσώπων των τοπικών αρχών, των γονέων, συγγενών και φίλων σας, και με τις ευλογίες της Εκκλησίας, δώσατε τον όρκο του Έλληνα στρατιώτη. Πριν από 4 εβδομάδες, αφήσατε τους δικούς σας, τις εργασίες και τις σπουδές σας και ήρθατε να εκπληρώσετε την υποχρέωση κάθε Έλληνα πολίτη να συντελεί στην άμυνα της πατρίδας όπως το Σύνταγμα της Ελλάδας επιβάλλει. Με την κατάταξή σας στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού άρχισε η διαδικασία της προσαρμογής σας στη στρατιωτική ζωή. Ξεκίνησε η βασική σας εκπαίδευση που ως κύριο σκοπό έχει να γίνετε μέλη της μεγάλης στρατιωτικής οικογένειας. Στο κέντρο σας δόθηκαν οι πρώτες στρατιωτικές γνώσεις τις οποίες αργότερα θα συμπληρώσετε και βελτιώσετε στις μονάδες για να γίνετε άριστοι μαχητές και να υπερασπιστείτε την πατρίδα εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν. Οπλίτες της 2017 ΕΣΟ, ακολουθήστε το δρόμο της τιμής και του καθήκοντος και με τη λεβεντιά που διακρίνει τον Έλληνα στρατιώτη, τιμήστε την ένδοξη στολή που φοράτε. Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και οικείους σας ότι τα στρατευμένα παιδιά τους είναι σε υπεύθυνα και ικανά χέρια. Με τη βεβαιότητα ότι θα φανείτε αντάξει των προσδοκιών του έθνους, ότι θα τιμήσετε τον όρκο που σήμερα δώσετε και ότι θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επάυξηση της πολεμικής ισχύως και ετοιμότητας του στρατού μας, σας καλώ να αναφωνήσετε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω! Ζήτω το ένατο Συντάγμα Πεζικού! Ζήτω! Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί αξιωματικοί και οπλίτες, νέοι στρατιώτες, ως εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, μεταφέρω τους θερμούς χαιρετισμούς του κύριου Αρχηγού προς όλους τους παρισταμένους και ιδιαίτερα τους νεοσύλλεκτους οπλίτες και τη διαβέβαιωσή του προς τους γονείς ότι οι κυρωμένες μας στρατιωτικής ηγεσίας είναι η υγεία, η ασφάλεια των στρατευμένων και η ομαλή ένταξή τους στη στρατιωτική ζωή.